Ο Γιώργος Κουμεντάκης είναι συνθέτης σύγχρονης κλασικής μουσικής με διεθνή ακτινοβολία. Έργα του ερμηνεύονται από διάσημες ορχήστρες σε συναυλιακούς χώρους όπως το Carnegie Hall, το Wigmore Hall και το La Fenice. Εξίσου γνωστός είναι και από τις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, τις οποίες εμπνεύστηκε σε συνεργασία με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Τον συναντήσαμε με την ευκαιρία των συναυλιών του που θα δοθούν στο Πεκίνο από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Πεκίνου. Η φύση δεν υπάρχει τόσο στη μουσική. Η μουσική είναι λίγο πιο απόλυτη γλώσσα. Η φύση όμως του ήχου υπάρχει. Αυτό που με συγκινεί περισσότερο γράφοντας μουσική είναι όλοι αυτοί οι απίθανοι συνδυασμοί που μέσα από τη φαντασία μπορεί να βρίσκουν έναν τρόπο να εκφράζονται. Δηλαδή υπάρχει μία δεξαμενή ήχων. Αυτό είναι συνήθως στο μυαλό, έτσι. Ας πούμε και στην ψυχή. Αυτός ο συνδυασμός. Και σε αυτή τη δεξαμενή ήχων ή βουτάς ή επιπλέεις, ξέρεις, παίζεις, κάνεις οτιδήποτε. Ήταν τελετές που έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο και ένα δημιουργικό μέρος με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έπρεπε να ακολουθηθεί. Εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε μια τελείως διαφορετική διάσταση, ας πούμε μια θεατρικότητα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα και ένα ανθρωποκεντρισμό, δηλαδή ρίξαμε τα μεγέθη και τα φέραμε στο επίπεδο του ενός ανθρώπου, το οποίο συνήθως δεν γινότανε, δεν γίνεται δηλαδή στους Ολυμπιακούς, τα μεγέθη είναι τεράστια. Είναι καιρός να επιστρέψω στα πράγματα που με ενδιαφέρουν προσωπικά, που έχουν πολύ μικρές διαστάσεις, αλλά που μέσα σε αυτά αισθάνομαι πολύ πιο ευτυχισμένος. Παλιότερα τα πράγματα που έκανε ήταν φοβερά extreme, σχεδόν παράλογα, ορισμένες φορές διαστραμμένα. Τώρα είναι πολύ πιο φυσιολογικά, δηλαδή έχουν πέσει οι τόνοι, φαίνεται ότι είναι και η ωριμότητα, είμαι πιο ήσυχος κι εγώ. Και όλο αυτό φαίνεται σε μια... είναι πιο ευανάγνωστα, είναι πιο προσιτά, είναι πιο εύκολα από το πρώτο τους άκουσμα, οπότε έχω την εντύπωση ότι και η φύση, έτσι όπως το συζητάμε, ιδιαίτερα στην Τίνο, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τραβάω όλο το υλικό από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Μπορώ να πω και τη λαϊκή μουσική. Αλλά με έναν τρόπο αρκετά προσωπικό. Δηλαδή παίρνω τον πυρήνα ακριβώς ως έχει και αρχίζω να τον επεξεργάζομαι χωρίς να του αλλοιώνω τα βασικά του χαρακτηριστικά. Υπάρχουν τα δυτικά χαρακτηριστικά φυσικά, με είναι μια ορχήστρα, αλλά ο ίδιος ο πυρήνας, η ενέργεια της μουσικής, ο παλμός, όλο αυτό το υλικό, ας πούμε πρωταγωνισμός, μένει σχεδόν καθαρός.
Τα τελευταία χρόνια γράφω ένα κύκλο μεγάλο έργων που λέγεται Typewriter Tune, μελωδίες γραφομηχανής, και είναι διάφορα γράμματα που στέλνω σε διάφορες κατευθύνσεις. Και το καθένα από αυτά, ανάλογα με το περιεχόμενό του, αντλεί από λαϊκά ή παραδοσιακά, όπως έλεγα πριν, στοιχεία, το θεματικό του και το ρυθμικό του περιεχόμενο. Πρόπερ στην Επίδαυρο είχε παιχτεί ένα για 12 πιανίστες σε 6 πιάνα. Ήταν η μελωδία γραφομηχανής για 6 πιάνα και 12 πιανίστες, όπου όλο το υλικό το αντλούσα από τα σκυλάδικα, από τσιφτετέλια, που άκουγα στα σκυλάδικα της, στην Πειραιώς, πριν από το 80 τόσο. Λοιπόν, θα ήθελα ο κόσμος να απολαμβάνει τη μουσική μου. Δεν θέλω να του δημιουργώ επίπεδα δυσκολίας. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι μια πιο καθαρή συγκίνηση και αν μπορεί να παρακολουθεί το ταξίδι που κι εγώ κάνω μέσα από τους συνδυασμούς όλων αυτών των ήχων. Τα πράγματα που με απασχολούν τελευταία είναι μια κατάσταση, θα μπορούσα να το πω, υπνοτική, σχεδόν υπνοτική, ύπνωσης σε σχέση με τη μουσική. Ένα ήπιο ταξίδι σχεδόν ονειρικό. Πώς έκανε παλιά η ambient μουσική. Ένα τέτοιο ταξίδι. Είμαι ένας πολύ απλός άνθρωπος, χαμηλών τόνων, που το μόνο που θέλω είναι η ησυχία μου.